Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε γνωστό κατάστημα της πόλης η εκδήλωση του παραρτήματος «Θέλω Τρικάλων» με θέμα «Θέλω ζωή μετά τη μαστεκτομή». Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του θέσμου πλέον ευαισθητοποίησης των γυναικών για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, που υλοποιείται κάθε Οκτώβριο. Το Φέλο, συμμετέχοντας σε αυτή την καμπάνια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του μαστού, φέτος πρωτοτύπησε και πήγε ένα βήμα ακόμη πιο πέρα. Έτσι, η Πρόεδρος Κορίνα Λιούτα έδωσε ένα μήνυμα ενθάρρυνσης και αισιοδοξίας σε όσες γυναίκες χτυπηθούν από τον καρκίνο, ότι η ζωή της γυναίκας συνεχίζεται, παρουσιάζοντας σε μια επιστημονική εκδήλωση ότι η μαστεκτομία αντιμετωπίζεται πλέον ουσιαστικά, ψυχολογικά και πρακτικά με το ιατρικό τατουάζ θηλής. Ο μήνας Οκτώβριος είναι ο μήνας αφιερωμένος στη γυναίκα και συγκεκριμένα στον καρκίνο του μαστού. Στην πρόληψη, πάνω απ' όλα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι το σημαντικότερο για αυτή την ασθένεια η οποία συνεχώς επεκτείνεται παγκοσμίως. Το θέλω συμμετάσχει σε όλο αυτό, γι' αυτό και έχει διοργανώσει την εκδήλωση αυτή, με τον τίτλο «Θέλω ζωή και μετά τη μαστεκτομή». Οι γυναίκες υπόκεινται σε μία πολύ δυσάρεστη διαδικασία και όχι μόνο στο κομμάτι της ασθένειας του καρκίνου, αλλά και στο αισθητικό κομμάτι που καλούνται να αντιμετωπίσουν ύστερα από μια επικείμενη μαστεκτομή, ακόμη και μια ογκιοκτομή θα έλεγα. Εδώ έρχεται το θέλος σε μια πολύ δυνατή συνεργασία με την Cosmetic Tattoo να προσφέρει δωρεάν στις γυναίκες το τατουάζ θηλής. Είναι το τελικό στάδιο αποκατάστασης του μαστού. Ύστερα από αυτή την μαστεκτομή που μπορεί να υποστεί μια γυναίκα. Το τατουάζ θηλής θα παρουσιαστεί στην εκδήλωσή μας απόψε. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τις γυναίκες γιατί το χρειάζονται. Ο μαστός είναι το κομμάτι, το αισθητικό, το θηλυκό για μια γυναίκα και το τατουάζ που γίνεται πιο πολύ είναι στο εξωτερικό διαδεδομένο. Τώρα έχει αρχίσει στην Ελλάδα, μας το παρέχει δωρεάν μέσα από τη συνεργασία με το θέλω και εκτός αυτού το θέλω πάει και ένα βήμα πιο κάτω θα ήθελα να αναφερθώ προσφέροντας μια τελική αποκατάσταση όλη μετά από μια μαστεκτομή στις γυναίκες σε 300 γυναίκες μέσα στο χρόνο. Σε γυναίκες που δεν μπορούν ύστερα από μια μαστεκτομή να ανταποκριθούν στο μεγάλο αυτό κόστος. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη προσφορά του θέλω προς τις γυναίκες οι οποίες έχουν αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Έτσι η δράση φαντάζομαι ξεπερνά το τοπικό επίπεδο όπου παρουσιάστηκε αυτή η εκδήλωση και πάει ένα βήμα παραπέρα. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Η δράση αφορά. Η εκδήλωση ναι μεν γίνεται στα Τρίκαλα, η δράση όμως αφορά τα Τρίκαλα, την Αθήνα και όλη την επαρχία πανελλαδικά. Δεν είναι τοπικό μόνο, απλά ξεκινάμε από εδώ γιατί εδώ υπάρχει το παράρτημα του θέλω. Κυρία Λιούτα, δράτουμε της ευκαιρίας και φυσικά έτσι με βάζετε στο πειρασμό να σας κάνω και μια ερώτηση σχετικά με την πολιτική. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα το όνομά σας να ακούγεται. Ακούγεται τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Υπήρξε και ένα δημοσίευμα σε μια κεντρική εφημερίδα που σας ήθελε ως μία από τις δύο σίγουρες υποψηφίες βουλευτές για το νομό Τρικάλ, αλλά ακόμη ίσως και την Β' Αθηνών. Τι είναι δικό σας σχόλιο αυτό? Το σχόλιο μου είναι ένα σχόλιο που έχω επαναλάβει και θα το πω άλλη μία φορά ότι ασχολούμαι μακράν με την πολιτική των πολιτών μέσα από τους κοινωνικούς μου ρόλους, αλλά και όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Ο ρόλος μου είναι πάρα πολύ ενεργός μέσα από τον τομέα της διοικητικής ανασυγκρότησης, της υγείας και τον τομέα τουρισμού, όπου είμαι επικεφαλής στον υποτομέα του προσβάσιμου τουρισμού, τον ΑΜΕΑ. Επίσης, τη μεγαλύτερη νομαρχιακή της Ελλάδας, τη Β4 Ανώδα, έχουμε φτιάξει τον τομέα εθελοντισμού, στον οποίο έχω το συντονισμό. Και έχουμε ήδη ξεκινήσει μια σειρά δράσεων για την υγεία. Με αυτή την έννοια λοιπόν ήθελα για άλλη μια φορά να τοποθετηθώ. Εάν ο Πρόεδρος μου ζητήσει να ασχοληθώ με την πολιτική, είναι ένας οραματιστής ηγέτης για μένα, με τιμά η φιλία του. Θα ταχθώ δίπλα του, θα ταχθώ δίπλα
σε οποιοδήποτε αγώνα για την Ελλάδα μας, για να μπορέσουμε να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει τα τελευταία 3 χρόνια. Το Φέλος, σε συνεργασία με την Cosmetic Tattoo, υλοποιεί πανελλαδικά μια εκστρατεία ενημέρωσης για την δυνατότητα αποκατάστασης του μαστού με την διαδικασία του ιατρικού τατουάζ θηλής, το οποίο προσφέρει εντελώς δωρεάν σε γυναίκες που το έχουν ανάγκη, βοηθώντας τις έτσι να υπουλώσουν ψυχολογικά το τραύμα του ακροτηριασμού και να επανέλθουν ενεργά στην προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή. Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος γυναικών από την πόλη των Τρικάλων, από όλο το φάσμα της πολιτικής, επιστημονικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής και έμειναν πραγματικά πολύ ικανοποιημένες από το υψηλό επίπεδο της εκδήλωσης. Θα έλεγα ότι είναι τυπικό για έναν άντρα να απευθύνεται σε τόσο ωραίο κοινό, σε ωραίες κυρίες, για μια εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στη γυναίκα. Και θα σας έλεγα ότι είναι πραγματικά τιμή μου και χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Λέγομαι Γιώργος Καπιεράκης, είμαι αντιπρόεδρος του ΘΕΛΟ και στενός συνεργάτης της Κορίνας Ιούτα, που είναι πρόεδρος του ΘΕΛΟ, συμπατριώτησά σας, την ξέρετε όλοι. Θα σας πω δύο λόγια εισαγωγικά. Η απόψινή εκδήλωση είναι μια εκδήλωση που διοργανώνει το παράρτημα του ΘΕΛΟ στα Τρίκαλα. Το ΘΕΛΟ είναι ένας φορέας μη κερδοσκοπικός που ασχολείται με την πρόθεση της κοινωνικής διάστασης της υγείας. Κυρία Κορίνα Ιούτα πολλά χρόνια ασχολείται με τον εθελοντισμό στην επιστημονική κοινότητα της υγείας. Είναι νοσηλεύτρια, ασχολείται εθελοντικά πολλά χρόνια στον χώρο της συμβουλευτικής και της διαμεσολάβησης στις σχέσεις των πολιτών με το σύστημα υγείας. Έτσι, στους στόχους μας μέσα υπάρχει η ευαισθητοποίηση στα θέματα πρόληψης και σαφώς η γυναίκα έχει ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτό το τομέα, μια και η Κορίνα σαν γυναίκα ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα πρόληψης, κυρίως στα θέματα καρκίνου του μαστού. Ξέρετε ότι είναι Οκτώβριος. Ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση για θέματα που έχουν να κάνουν με τον καρκίνο του μαστού. Το θέλω πρωτοπορεί όμως και κάνει ένα βήμα πιο πέρα. Απόψε, εκτός από την εκλεκτή επιστήμονα που έχουμε μαζί μας την συμπατριώτησα την κυρία Φανή Κατράνα, που είναι πλαστική χειρουργός εξειδικευμένη σε θέματα μαστού, είναι εδώ η κυρία Κατράνα, με το θέλω θα σας παρουσιάσουμε μια πρόταση καινούργια που κάνουμε στην ελληνική κοινωνία. Ξεκινάμε από τα Τρίκαλα, αλλά οι εκδηλώσεις μας θα συνεχίσουν στην Αθήνα και στην υπόλοιπη επαρχία. Έχουμε σαν στόχο να πάμε ένα βήμα πιο πέρα από την πρόληψη, όταν επέλθει ο κίνδυνος από τον καρκίνο, όταν επέλθει το τραύμα, όπως λέω, του ακροτηριασμού, το ψυχολογικό, το κοινωνικό, τότε εμείς δίνουμε μία λύση που είναι το ιατρικό τατουάζ θηλής. Και αυτά θα μας μιλήσει και η κυρία Κορίνα Ιούτα και η γιατρός που έχουμε εδώ. Να δώσω το λόγο λοιπόν στη συμπατριώτησά σας, την πρόεδρο του ΘΕΛΟ, την Κορίνα Ιούτα. Και εύχομαι να έχετε μια καλή βραδιά και να είναι μια εκδήλωση διαφορετική, ξέρετε, μια πιο φιλική. Συνήθως κάνουμε σε αίθουσες τις εκδηλώσεις. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε μια πιο αντάρτικη εκδήλωση, πιο φιλική, πιο οικογενειακή. Οπότε βρεθήκαμε σε αυτό το φιλόξενο χώρο της Πέννης και του Γιώργου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία και να ευχαριστήσουμε επίσης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι εδώ, τον κύριο Κοντό, το TV10 που είναι ο χορηγός επικοινωνίας, τον κύριο Χρήστο Πίσα. Δίνω λοιπόν τον λόγο στην Κορίνα, η οποία θα προσφωνήσει και τις υπόλοιπες κυρίες που είναι από εδώ. Καλή βραδιά σας εύχομαι και εύχομαι να πάρετε γνώσεις ενδιαφέρουσες για ένα θέμα που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για τις γυναίκες. Μπράβο. Καλησπέρα. Μπορώ να γυρίζω έτσι γύρω-γύρω, δεν μπορώ να έχω τις πλάτες, κυρία, ένας άντρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που είστε εδώ. Με θυμάται, μόνο αυτό έχω να πω. Αυτά τα εγχειρήματα θέλουν ανθρώπους που θα τα αγαπούν για να συμμετάσχουν και να διαθέσουν από το χρόνο τους. Δεν διαθέτουν, ξέρετε όλοι, ούτε από το χρόνο τους, ούτε από άλλη στιγμή της μέρας. Μόνο όταν τα αγαπούν. Και θεωρώ ότι ο κάθε ένας από εσάς έχει μια προσωπική, ένα προσωπικό στίγμα σε όλο αυτό και είναι εδώ απόψε. Είτε ένα θέμα υγείας, είτε ένα συγγενικό του πρόσωπο, είτε έχει πάντως ένα ερέθισμα. Πραγματικά με θυμάται και με συγκινείται, γιατί έχω δει πάρα πολλά πρόσωπα απόψε και που γνώριζα και που τα γνώρισα απόψε. Ιδιαίτερη μνήμα θα κάνω στην κυρία Πέννη Κοντολάτη, στην καλή μου φίλη, που φιλοξενεί όλο αυτό το εγχείρημα,
εκείνη χωρίς τη συνδρομή της δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι. Στον κύριο Σακελάριο. Στον κύριο που κάθεται απ' έξω όμως, κακός, να έρθει μέσα παρακαλώ, τη Σακελαρίου Παναγιώτη που έχει επιμεληθεί την οργάνωση όλη και βοήθησε, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι είναι στην Αθήνα. Ευχαριστώ όλους εσάς, τη Φανή, την Κατράνα. Αναφέρω έναν πραγματικά, με έχετε εντυπωσιάσει, δεν το έχω χρησιμοποιήσει στο χαρτί, γιατί σας ξέρω έναν. Ποιοι είστε εδώ. Θα ξεκινήσω από τους επιστήμονες, την Διευθύντρια του Παθολογού Ανατομικού του Νοσοκομείου Τρικάλων. Συγγνώμη, τώρα την γνώρισα. Την κυρία Μούσια Μαρία, που μας θυμά. Ξεκινάω λόγω της βραδιάς από τους επιστήμονες. Την κυρία Ντίνα Δήμα. Αντιδήμαρχο δικαίων, την κυρία Μπουντούρη Ευαγγελία Δημόσιες Σχέσεις στην Περιφέρεια. Δεν ξέρω έτσι τον τρόπο, θέλω να είμαι πολύ απλή έτσι μαζί σας. Δεν μ' αρέσουν τα τυπικά πράγματα, μ' αρέσουν τα πάρα πολύ απλά. Την κυρία Στέφη Κωστοπούλου, εκ μέρους της Αντιπρακτικής Εταιρείας. Την κυρία, την πρόεδρο του Σώματος Οδηγισμού, συγγνώμη, παίρνει το όνομα. Του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, την κυρία Τριχά. Όπου θα έχουμε την τιμή να έχουμε μία συνάντηση, αν θέλω, και να έχουμε μία συνεργασία που θα τη μάθετε. Να ευλογήσω λίγο σαν νοσηλεύτρια και σαν εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, που είμαι εκλεγμένη. Να ευλογήσω λίγο τα δικά μου γένια. Έχω ανθρώπους εδώ, τώρα θα σας το πω. Πρέπει να είστε περήφανοι που έχετε τέτοιους ανθρώπους στο νοσοκομείο σας. Σας το λέω γιατί είμαι στο χώρο υγείας 30 χρόνια και σε νοσοκομεία μεγάλα και σε μεγάλες πόλεις. Τους βγάζω το καπέλο από την επιστημονική τους κατάρτιση, αλλά πάνω απ' όλα για την ανωτερότητα που έχουν σαν άνθρωποι. Είναι η Μαρία Ικουνή. Μαρία Παπλίδου, ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ, ο νοσηλευτής, ο Ηλίας ο Τσιμπίδας. Προσπάτως και χάρηκα πάρα πολύ, έχει πάρει και μία θέση για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Χάρηκα πολύ. Και η υποδιευθύντρια του νοσοκομείου, η κυρία Βάκου, η Δήμητρα. Μία αγωνίστρια. Χωρίς να θεωρηθεί από κανένα σας ότι δίνω χρωματική χρειά, αλλά την αγαπώ ιδιαίτερα γιατί τους ανθρώπους που αγωνίζονται, από οποιοδήποτε μετερίζει κι αν είναι, εγώ σαν Κορίνα και σαν άνθρωπος που κάνω κοινωνικό έργο 25 χρόνια, δεν χρωματίζω τους ανθρώπους. Όμως δεν μπορώ να τους το αναγνωρίσω, παρότι το χρώμα της είναι μπλε, την κυρία Μάνη Γιαννοτάκη. Υπεύθυνη του τομέα γυναικών της Συνόδου Τρικάλων. Την κυρία Καραλίν, που έχω μια ιδιαίτερη συναισθηματική σχέση, γιατί έχω από τη μαμά μου μεγαλώσει, κυρία Καραλίν μου είπε αυτό, κυρία Καραλίν μου είπε εκείνο. Την διαιτολόγο. Της Φλόγας, παρακαλώ, πού είναι η κυρία, δεν τη βλέπω. Κυρία Κρόπα. Είναι έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κανέναν, όλοι και όλες. Όσον αφορά τα... Πού πήγε η κυρία Κασιανή, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Απαλάς για τα κορδελάκια που μας έχει κάνει χορηγία. Την Κασιανή μας, την καλή φίλη, που είναι πάντα δίπλα μου σε όλα και να ξέρετε κάτι. Είναι δίπλα στο θέλος, σε οτιδήποτε χρειαστεί, το Απαλάς είναι μαζί μας, από τους βασικούς χορηγούς μας. Και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα καταστήματα Γκρανέλο, τον Δημήτρη, τη Δήμητρα και τον Αντώνη Θέμελη. Και τη συνδρομή τους σε όλη αυτή την εκδήλωση. Αν πραγματικά έχω κάποιον ξεχάσει, θα ήθελα να μου το πείτε. Είστε ξεχωριστό, ο καθένας από εσάς είστε ξεχωριστοί
Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Όποιον θεωρεί ότι τον έχω αδικήσει, δεν θέλω να φύγει από εδώ έτσι. Δεν μ' αρέσει αυτό. Να με πικράνετε όταν θα φύγετε από εδώ. Λοιπόν, πρώτα θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί ο κύριος Δηλήτρουλας έχει εξειδικευτεί για το ιατρικό τατουάζ Δηλής, αλλά είναι όμως ειδικευόμενος πλαστικός χειρουργός και είναι στο 401 και σήμερα έχει ένα χειρουργείο και δυστυχώς ο επιμελητής και ο διευθυντής του δεν τον άφησε να τελειώσει νωρίς και τέλειωσε 8 ώρα το βράδυ και του είπα μην ξεκινήσεις. Ήταν δύσκολο να έρθει. Γι' αυτό και θα σας πω εγώ δύο πράγματα για το τατουάζ τη Λύση και για τη συνεργασία με την Cosmetic Tattoo. Πριν μιλήσουμε για όλο αυτό, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Φανίδη Κατράνα, την πλαστική χειρουργό, να την ευχαριστήσω που είναι εδώ, να την ευχαριστήσω που δέχτηκε και είναι επιστημονική συνεργάτης που θέλω. Επειδή κάποιοι με ρώτησαν, ο αντιπρόεδρος το ανέφερε, θέλω να σας πω λίγο ότι το θέλω. Είναι ένα μη κερδοσκοπικό σύλλογος που ασχολείται με την κοινωνική διάσταση της υγείας και προέκυψε από την ανάγκη στο να κάνουμε το consultancy, να συμβουλεύουμε τους ανθρώπους στη διαδρομή τους μέσα στο σύστημα υγείας, ασφάλισης και πρόνοιας. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα το σύστημα είναι συνεχώς κινούμενο, θα έλεγα, και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Ψάχνουν να βρουν λύση στο πρόβλημά τους. Και δεν μπορούν. Οι νόμοι αλλάζουν. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι. Μέσα από όλο αυτό προέκυψε το θέλω που ρίχνει γέφυρες συνεργασίας και διαμεσολάβησης μεταξύ των ασθενών και των φορέων υγείας, των ασφαλισμένων και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και των ανασφάλιστων με τους φορείς πρόνοιας. Το πιο πολύ όμως θέλω να τονίσω ότι προάγει τον εθελοντισμό στην επιστημονική κοινότητα της υγείας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχονται δίπλα μας καθημερινά επιστήμονες που μέσα στην Ελλάδα της κρίσης στέκονται δίπλα στον άνθρωπο. Εθελοντικά. Όπως και ο κύριος Δημήτρουλας που θα σας πω μετά. Θα δώσω το λόγο στη Φανή, την αγαπημένη μου Φανή, να αναπτύξει το δικό της κομμάτι και θα επανέλθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου για όλους. Υπάρχουν ομάδες υψηλού κινδύνου και ηλικιακές και
κληρονομικά εκβαρημένες, αλλά οι γυναίκες έχουμε κίνδυνο ανεξαρτήτως ηλικίας με μεγαλύτερη συχνότητα σε κάποιες ηλικιακές ομάδες. Είναι λοιπόν μέσα στη ζωή μας, πρέπει να τον δούμε κατάματα, δεν μπορούμε να τον προλάβουμε με την έννοια του να μην συμβεί, μπορούμε όμως να κάνουμε μια έγκαιρη διάγνωση, η οποία θα μας βοηθήσει στη σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του συμβάματος. Να προχωρήσω λίγο, τι θέλω να βοηθήσετε με τις διαφάνειες. Μία απλώς εικόνα, μία απλώς εικόνα για να βοηθάμε το κοινό μας να... Λοιπόν, από την πρόληψη, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αυτοεξέταση, δηλαδή την ψηλάφιση του μαστού που θα κάνουμε οι ίδιες. Οπωσδήποτε. Δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ψηλαφούμε το μαστό για τυχόν περίεργα ευρήματα. Κοιτάμε το μαστό για τυχόν έκρηση από τη θηλή. Αν θέλουμε πόνο ή άλλα συμπτώματα, οπωσδήποτε, στο γιατρό που θα πρέπει να μας βλέπει μία φορά το χρόνο και να κάνει την κλινική εξέταση που επιβάλλεται στον μαστό. Ο γιατρός αυτός είναι ο γυναικολόγος μας, είναι ο ειδικός χειρουργός του μαστού, είναι κάποιος που ασχολείται και γνωρίζει. Ακολουθεί η μαστογραφία. Δεν την ξεχνάμε. Ετήσια μαστογραφία μετά την ηλικία των 40, έλεγα μέχρι τώρα. Μετά την ηλικία των 35, θα πω εγώ, σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες, εννοείται βέβαια ότι πάντα εξατομικεύεται. Μια γυναίκα με βεβαρημένο κληρονομικό ιστορικό θα ξεκινήσει νωρίτερα. Μια γυναίκα με δύσκολο μαστό θα ξεκινήσει νωρίτερα τη μαστογραφία. Μια γυναίκα η οποία θα σκοπεύει να μείνει έγκυος, οπωσδήποτε θα ελέγξει το μαστό της πριν την εγκυμοσύνη. Θέλετε να προχωρήσουμε, δηλαδή. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί συμπληρωματική εξέταση, δηλαδή υπέρηχος, δηλαδή μαγνητική τομογραφία, λήψη ιστοτεμαχίων για βιοψία. Αυτά θα τα προγραμματίσει ο γιατρός. Θα σας κατευθύνει ο γιατρός. Άρα απευθυνόμαστε στο σωστό γιατρό με την έννοια της κλινικής εμπειρίας, αυτό εννοώ, και της αποκλειστικής ενασχόλησης με το αντικείμενο του μαστού. Θα μας κατευθύνει λοιπόν σωστά, γιατί η έγκαιρη διάγνωση θα μας σώσει. Εκεί είναι το κλειδί, στην έγκαιρη διάγνωση. Μερικές φορές ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τυχαίο έβλημα σε μια απεικονιστική εξέταση. Σε μια μαστογραφία, σε έναν υπέρηχο, σε μια μαγνητική τομογραφία. Όσο πιο έγκαιρα γίνει η διάγνωση, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η αντιμετώπιση. Σε όλα τα επίπεδα. Όμως, από τη στιγμή που φτάνουμε στη διάγνωση, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Υπάρχει πληθώρα επιλογών. Θεραπεία συντηρητική χειρουργική, θεραπεία χειρουργική. Και φυσικά, πολλές φορές χρειάζονται συμπληρωματικές θεραπείες, ακτινοβολίες, ορμονοθεραπείες, φαρμακευτική αγωγή, χημειοθεραπεία δηλαδή. Όλα αυτά μπαίνουν σε ένα πλάνο πάντα εξατομικευμένα. Δεν υπάρχει one size θεραπεία. Δεν υπάρχει μία θεραπεία για όλες τις γυναίκες. Η ηλικία, το είδος του καρκίνου, η στατιοποίηση, δηλαδή το πόσο έγκαιρα έγινε η διάγνωση, η ύπαρξη ή όχι συνοδών συμπτωμάτων θα καθορίσουν το πώς θα κινηθούμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολλές επιλογές. Εμείς ως χειρουργοί είμαστε στο κομμάτι της χειρουργικής αντιμετώπισης και κυρίως αποκατάστασης του μαστού. Άρα, εγώ θα σας μιλήσω λίγο περισσότερο για το τι θα γίνει εφόσον έχουμε τη διάγνωση και πρέπει να αποχωρήσουμε σε μια χειρουργική επέμβαση για να αφαιρέσουμε είτε τμήμα του όγκου, είτε μάλλον τον όγκο, δηλαδή τμήμα του μαστού, είτε μεγαλύτερο κομμάτι του μαστού που εμπεριέχει τον όγκο, τμηματεκτομή που τη λέμε, ή ολόκληρο το μαστό.
δεν σημαίνει ότι αφαιρώντας ένα μικρό κομμάτι, το αποτέλεσμα είναι απαραίτητα καλύτερο. Το αισθητικό μιλάω αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος του γιατρού είναι να κάνει μια ογκολογικά ασφαλή εκτομή. Δηλαδή, σε πρώτο επίπεδο μας ενδιαφέρει το ιατρικό κομμάτι, όχι η αποκατάσταση, η αισθητική. Άρα, θέλουμε ένα ογκολογικά ασφαλές αποτέλεσμα, το οποίο να είναι και αισθητικά αποδεκτό. Οι λύσεις τώρα, και αυτό το λέω γιατί πολλές φορές οι γυναίκες ακούνε μαστεκτομή και τρομάζουν, και όλες θέλουν την οντεκτομή ή την ανατεκτομή, χωρίς να γνωρίζουν ότι το αποτέλεσμα δεν είναι απαραίτητα πιο όμορφο ή ότι το χειρουργείο είναι λιγότερο σοβαρό αν αφαιρέσουμε μικρότερο κομμάτι. Όπως βλέπετε στη φωτογραφία, όποιες αντέχουμε να την κοιτάξουν, δεξιά βλέπετε μια μαστεκτομή και την αποκατάσταση, αριστερά βλέπετε μια τιμηματεκτομή. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το δεξί είναι σαφώς καλύτερο αποτέλεσμα αισθητικά. Βέβαια, στις μέρες μας υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση και οι γιατροί που ασχολούνται με το μαστό έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες τεχνικές για ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού, που σημαίνει ότι αφαιρούμε τον όγκο ή τμήμα και το αποτέλεσμα εξακολουθεί να είναι αισθητικά αποδεκτό. Θα δείτε μερικές εικόνες, γρήγορα, η οποία ογκοπλαστική έχει να κάνει με το πού εντοπίζεται ο όγκος. Τα αποτελέσματα είναι καλά, όπως βλέπετε, σε όλες τις περιπτώσεις. Όταν όμως φτάσουμε στο κομμάτι της μαστεκτομής, εκεί σημαίνει... θα θέλω να προχωρήσετε λίγο, μια διαφάνεια μόνη. Ότι αφαιρούμε ολόκληρο το μαστό. Πολλές φορές διατηρούμε το δέρμα ή τη θηρή, όταν η μαστεκτομή είναι προληπτική. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, αφαιρείται ολόκληρος ο μαστός, το περιεχόμενο, δέρμα, η θηλή, η θηλαία άλλος και ενδεχομένως λεμφαδένες της μασχάλης. Η απλή μαστεκτομή λοιπόν και η τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή είναι το κομμάτι που μας ενδιαφέρει σήμερα, ναι, χειρουργικά, γιατί αυτό είναι που προκαλεί τη μεγαλύτερη δυσμορφία και προκαλεί αυτό που εγώ λέω ψυχολογικό τραύμα στις γυναίκες, γιατί, ας μην γυρνόμαστε, είναι μία επέμβαση ακροτηριαστική. Όταν τελειώνει το χειρουργείο και ξυπνάς, σκέφτεσαι ότι έχεις απαλλαχθεί με ένα από τον καρκίνο, αλλά η εικόνα του σώματός σου έχει αλλάξει εντελώς. Και βλέπουμε κάτι το οποίο δεν θυμίζει γυναικείο σώμα. Οπότε, στο άγχος της νόσου μας πείθεται και το ψυχολογικό άγχος και όλη αυτή η αναστάτωση που δημιουργείται από την εικόνα της αλλαγής. Όμως υπάρχουν λύσεις. Για όλα υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις για να αποκαταστήσουμε τον όγκο του μαστού με ενθέματα, όπως βλέπετε εδώ, δηλαδή με ενθέματα σιλικόνης, τα οποία μπορούν να μπουν απευθείας εάν ογκολογικά αυτό επιτρέπεται, ή μπορούν να μπουν σε δεύτερο χρόνο μετά από προετοιμασία και δημιουργία μιας θήκης στην οποία θα ενσωματωθεί αυτό το ένθεμα. Η αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης είναι χειρουργικά η πιο απλή λύση. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι η μοναδική λύση και δεν σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες το επιθυμούν. Για αυτές λοιπόν τις άλλες γυναίκες υπάρχουν και άλλες λύσεις. Υπάρχουν λύσεις με ιστούς που δανειζόμαστε από άλλες περιοχές του σώματός μας. Και αυτές οι περιοχές μπορεί να είναι η περιοχή της πλάτης, η περιοχή της κοιλιάς, η περιοχή των μπουτών. Οι τεχνικές λεπτομέρειες νομίζω δεν σας ενδιαφέρουν. Το αποτέλεσμα είναι καλό όταν οι ενδείξεις του χειρουργείου είναι σωστές. Καμία τεχνική δεν είναι μονόδρομος. Καμία τεχνική δεν είναι για μία ή δύο διαφορετικές γυναίκες το ίδιο. Ποτέ δηλαδή η γυναίκα δεν θα είναι
δεν θα έχει μονόδρομο στις επιλογές της. Υπάρχουν διάφορες επιλογές, πάντα λαμβάνουμε υπόψη και τις προτιμήσεις της γυναίκας και εννοώ τις προτιμήσεις όσον αφορά τον αριθμό των χειρουργείων, τις δυνατότητες που έχει να καλύψει οικονομικά το περισσότερα του ενός χειρουργείου, την ψυχολογική κατάστασή της, τη στιγμή που θα γίνει αποκατάσταση του μαζού. Γενικώς είναι ένα σύνολο παραγόντων που πρέπει να τους λάβουμε όλους σοβαρά υπόψη. Τώρα, μια ιδιαίτερη κατηγορία είναι η προφυλακτική μαστεκτομή, δηλαδή η περίπτωση αφαίρεσης του μαστού που γίνεται προληπτικά σε γυναίκες που έχουν αυξημένο κίνδυνο ή κληρονομικά ή διαπιστωμένα γενετικά, δηλαδή είναι φορείς των γονιδίων που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι υπέρ και κατά της υποδόρειας προφυλακτικής μαστεκτομής. Εδώ βλέπετε την κλασική περίπτωση της Αντζελίνα Ζολή. Είναι μια προσωπική απόφαση της ασθενούς, εφόσον όμως ενημερωθεί σωστά για όλες τις επιλογές, τους κινδύνους και τις πιθανότητες εμφάνισης επιπλοκών μετά από μια υποδόρεια μαστεκτομή. Σε κάθε περίπτωση, θα το ξαναπώ ότι όταν η ένδειξη είναι σωστή, το χειρουργείο έχει επιτυχία. Το αποτέλεσμα είναι αποδεκτό και από τον γιατρό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, και από την ασθενή φυσικά. Η υποδόρεια μαστεκτομή, λοιπόν, θα γίνει ή συστήνεται να γίνει σε γυναίκες υψηλού κινδύνου, σίγουρους φορείς των γονιδίων μετάλλαξης που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης του καρκίνου του μαστού και σε γυναίκες οι οποίες έχουν μαστούς που κλινικά και απεικονιστικά είναι δύσκολο να τους παρακολουθούμε στη διάρκεια του χρόνου. Άρα η μαστογραφία, ο πέριχος και όλες οι προληπτικές εξετάσεις δεν είναι σαφείς ή δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Εκεί λοιπόν συστήνεται η υποδόρεια μαστεκτομή, αλλά πάντα, πάντα η επιλογή είναι της ίδιας της ασθενούς. Εμάς μας ενδιαφέρει να ενημερώσουμε τους ασθενείς, θα το δείτε και ο όρος, τις γυναίκες, γιατί θέλουμε να γνωρίζουν και να επιλέγουν έχοντας γνώση του τι μπορεί να ακολουθήσει. Δεν θέλω να πω άλλα πολλά. Θέλω να πω ότι σε μια γυναίκα που έχει υποστεί μαστεκτομή, το στάδιο της ιατρικής αποκατάστασης είναι το πρώτο. Το στάδιο της αποκατάστασης του όγκου, δηλαδή της μορφής του μαστού, είναι το δεύτερο. Και το τελικό στάδιο θα έρθουμε να αποκαταστήσουμε τη θηλή και τη θηλή άλλου, έτσι ώστε η εικόνα να είναι αυτή ενός φυσιολογικού μαστού. Οι τεχνικές είναι πολλές. Προσωπική μου επιστημονική και προσωπική άποψη είναι ότι το τατουάζ θηλής είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή για την αποκατάσταση του συμπλέγματος θηλής θηλέας άλλου. Είναι μια τεχνική που τη γνώρισα στη Γαλλία όπου εξειδικεύτηκα πριν από 13 χρόνια περίπου και την οποία με χαρά βλέπω να έρχεται πια στην ελληνική πρακτική. Είναι εύκολη, έχει επιτυχία και τεχνική και αισθητική και νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ μεγάλη προσφορά που θέλω προς τις γυναίκες που έχουν υποστεί μαστεκτομή. Τελειώνω και κάνω να δείξουμε και εικόνες. Εγώ θέλω να θυμίσω πρόληψη, μαστογραφία. Δεν ξεχνάμε την πρόληψη γιατί μπορεί να μην προλάβουμε τον καρκίνο, την εμφάνισή του. Σίγουρα όμως θα πιάσουμε τον καρκίνο σε ένα πρώιμο στάδιο. Θα έχουμε έγκαιρη διάγνωση. Άρα καλύτερη εξέλιξη, καλύτερη αντιμετώπιση του αρνητικού συμβάντος. Θα σας δείξουμε τρεις φωτογραφίες πριν μιλήσει η Κορίνα για το ιατρικό τατουάζ. Θα δείτε πώς είναι το. Εδώ είναι μια μαστεκτομή, διπλή μαστεκτομή με αποκατάσταση με ερυθρέματα. Μετά βλέπουμε την εικόνα με τα τατουάζ.
Δεύτερο παράδειγμα. Το είναι τατουάζ. Το οποίο είναι πολύ φρέσκο ακόμα. Δηλαδή η εικόνα αυτή δεν έχει πάρει. Δεν έχει εξελιχθεί μέσα στον χρόνο. Βλέπετε και τις σουλές της μαστεκτομής ότι είναι φρέσκες. Αλλά είναι πολύ, πολύ μεγάλη σημασία της γυναίκας να έχει μία. Να αισθάνεται φυσιολογική. Να βλέπει τον εαυτό της. Γιατί εγώ αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι οι γυναίκες που έχουν υποστηθεί μαστεκτομή δεν θέλουν να κοιτάζουν στο καθρέφτη. Δεν θέλουν να φοράνε ρούχα που τον δίνει το στήθος. Δεν θέλουν να ασχολούνται με το κομμάτι αυτό του εαυτού τους. Μην ξεχνάμε λοιπόν πρόληψη, μαστογραφία. Και μην ξεχνάμε ότι μετά τη διάγνωση δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Η νόσος, εάν διαγνωστεί έγκαιρα, είναι η άσημη. Τα ποσοστά επιβίωσης είναι εξαιρετικά. Η αποκατάσταση είναι εφικτή, με ογκολογική ασφάλεια και με αισθητικά πολύ αποδεκτότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το κομμάτι του ιατρικού τατουάζ, το οποίο προσφέρει η Cosmetic στην Αθήνα σε γυναίκες που έχουν γνωστεί μαστεκτομή. Θέλω συμπληρωματικά λοιπόν να πω κάποια πράγματα. Η εμπειρία μου μέσα από τη συμβουλευτική που κάνω στο Θέλω, γι' αυτό και το εγχείρημα του τατουάζ στη λύση το είδαμε πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία, είναι γιατί έχουν έρθει γυναίκες στο γραφείο μου, με κάνουν συμβουλευτική και νιώθω στην κυριολεξία ότι ακροτηριάζονται. Ξέρετε, είστε γυναίκες όλες, ξέρω ότι είναι οι άντρες της παρέας, ότι ο μαστός είναι το σημείο θηλυκότητάς μας. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, όταν συμβεί κάτι και το χάσουμε, η ψυχολογία έχω αντιμετωπίσει περιστατικά αυτόματης λιποθυμίας και πολύ χειρότερα στην αναγγελία της μαστεκτομής. Στην αναγγελία της ογκιοκτομής. Μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν, η αποκατάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική. Φτάνω στο κομμάτι που είπε η Φανή, είναι το ένθεμα. Το επόμενο στάδιο της τελικής αποκατάστασης του μαστού είναι η θηλή μας. Η θηλή λοιπόν αποκαθίσταται με δύο τρόπους. Θα αποκαταστήσω λίγο τον Νίκο που λείπει, τον κύριο Δημήτρουλα, με το κλασικό τατουάζ θηλής μέσα από εγχειρητική διαδικασία που γίνεται με εισαγωγή χρώματος. Πάντα θα τονίσω κάτι. Σας παρακαλώ, θέλω φεύγοντας από εδώ να θυμάστε ότι γίνεται από ειδικούς επιστήμονες, από ιατρούς και από κανέναν άλλον. Το ιατρικό τατουάζ θηλής. Ένας τρόπος λοιπόν είναι αυτός, ένας ο πλέον εξελιγμένος που είπε και η αγαπητή Φανή, που είναι πάρα πολύ διαδεδομένος στο εξωτερικό, είναι το ιατρικό τατουάζ θηλής με τη μέθοδο 3D. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται με τοπική αναισθησία, με αλυφή, βάζοντας τοπική αναισθησία και με κάμερα 3D, χωρίς καν να δημιουργηθεί ή νεοθυλή και πάνω σε αυτή οι γιατροί να δουλέψουν, δημιουργείται και εκεί ακριβώς γίνεται η εισαγωγή του χρώματος και δημιουργείται η υφή και μια ρεαλιστική απεικόνηση της θηλής. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες ιατρικές, αν συμπληρωματικά πάνω στο ιατρικό τατουάζ, αν θέλεις κάτι θέλω να το πει η Φανή, η οποία θέλω να ξέρει και οι υπόλοιποι, η Φανή είχε εξειδικευτεί σε αυτό. Απλά προέκυψε όταν της πρότεινα τη συνεργασία, δεν το ήξερα. Ο Νίκος Βέβαιο Δημήτρουλας είναι ο πρόεδρος της Cosmetic Tattoo. Έρχομαι λοιπόν στο θέλω. Πρόσφερε στο θέλω δωρεάν το ιατρικό τατουάζ θηλής, όσες γυναίκες πανελλαδικά το έχουν ανάγκη.
Εγώ ξεκινώ από την πατρίδα μου. Χωρίς χρέωση. Καμία. Θέλω να υπάρχει εξωστρέφεια στην ασθένεια, σε όλους σας. Να μιλήσετε στους ανθρώπους που μιλάτε και γνωρίζετε. Να μην τρέπονται όταν νοσούν. Το έχω συναντήσει πάρα πολύ και όχι εδώ στα Τρίκαλα ή στην επαρχία και στην Αθήνα. Οι άνθρωποι νιώθουν κάποιες φορές ότι έχουν μυστικοπάθεια και κρυψίνη ασθενώς. Και πολύ περισσότερο τον αφορά ένα κομμάτι αισθητικό όπως είναι ο μαστός. Όποιος άνθρωπος στο νομό Τρικάλων θέλει να κάνει δωρεάν ιατρικό τατουάζ στυλής, το παρέχει το θέλει. Χωρίς καμία χρέωση υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν οικονομική άνεση γιατί έχει κόστος το ιατρικό τατουάζ στυλής. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη συνεργασία του θέλω με την Cosmetic Tattoo και με επιστήμονες οι οποίοι θα πλαισιώσουν όλο αυτό το εγχείρημα όπως η Φανή Κατράνα για να μπορέσουν να δώσουμε στις γυναίκες αυτό που χάσανε. Πέρα από εκεί θέλω να σας ανακοινώσω απόψε κάτι και να το κρατήσετε και μετά δεν θέλω να... Δεν μου αρέσουν οι μονόλογοι, ούτε τα αναλόγια, ούτε να μιλάω, ούτε εγώ να μιλώ και οι άλλοι να ακούνε. Θέλω να γίνει λίγο διαδραστικό, να μου μιλήσετε κι εσείς. Θέλω λοιπόν να σας ανακοινώσω ότι το θέλω, σε συνεργασία με την Cosmetic Tattoo, θα παρέχει και σε 300 γυναίκες ετησίως την πλήρη αποκατάσταση του μαστού. Η οποία ξέρετε πολύ καλά όλοι, στο να γίνουν και λίγο πεζοί, κοστίζει γύρω στις 10.000 δραχμές. 10.000 ευρώ. Αυτή λοιπόν είναι μια προσφορά που θα λέω πανελλαδικά. Όταν κάποια γυναίκα νοσήσει, από την αρχή έως το τέλος, δεν είναι μόνο το τατουάζ στυλής, είναι όλη η αποκατάσταση του μαστού. Από τη στιγμή που θα νοσήσει. Για 300 γυναίκες είναι η δική μας μικρή προσφορά απέναντι στον συνάνθρωπο που νοσεί και πιστέψτε να συναντώ πάρα πολύ κόσμο καθημερινά, αγαπητή κυρία Έλλη μας, που αρρωσταίνει και δεν έχει ούτε το γάλα του το πρωί να πιει. Να δώσει το παιδί του. Πόσο μάλλον να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα και να πάει σε ένα νοσοκομείο να αποκαταστήσει όλο αυτό το μαστό. Λοιπόν, το θέλω να το ξέρετε αυτό, να απευθυνθείτε. Συνεργάτη σε αυτό θα Τρίκαλα είναι η Φανή Κατράνα και όποιος άλλος επιστήμονα θέλει. Είναι δίπλα στον συνάνθρωπο και στη γυναίκα δεν εύχομαι να νοσήσει κανείς, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε εδώ απόψε. Όμως θέλω να μιλήσουμε. Θέλω ερωτήσεις, θέλω... Αν συμπληρωματικά για το τατουάζ η Φανή θέλω, επειδή έχει εξειδικευτεί σε αυτό, να πει κάτι, θέλω από εσάς μια τοποθέτηση και ας μην είναι ερώτηση. Όπως επίσης, αν υπάρχουν άνθρωποι εδώ μέσα που έχουν νοσήσει, που δεν το εύχομαι, να μας το πούνε. Είναι παραδείγματα ζωής αυτά. Περιμένω να σας ακούσω. Όπως είπε για τα ψηλά τα ποσοστά. Ευτυχώς όμως βλέπω επίσης ότι υπάρχει μια μεγάλη αφοσίωση στο να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις. Δηλαδή, όταν προτρέχουν στο νοσοκομείο τα προϊόντα περιστατικά ήταν πολύ προχωρημένοι, κυρίες μεγάλης ηλικίας. Ενώ τώρα βλέπω πάρα πολλές νέες γυναίκες οι οποίες έρχονται κάνουν την μαστογραφία και στην παρακολουθή αλλίωση. Φέρνουν τη βιοψία, ανακαλύπτουν με νεοπλάσματα του 0,5, το ενός εκατοστού, το οποίο είναι άσχημα. Θέλω απλώς να πω δυο λόγια για το κομμάτι που με αφορά, ότι όταν έχετε στα χέρια μια ιστολική εξέταση, εμείς προσπαθούμε να δώσουμε κάποια προγνωστικά στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ογκολόγος, τον τύπο του νεοπλάσματος, την επέκτασή του, τη σταδιοποίηση, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Κατράνα. Και επίσης θέλω να πω ότι η παθολογική ανατομική τροπιά εμπλέκεται και στη θεραπεία, διότι η καρκινογένεση δυστυχώς
Είναι ανεξέλεγκτη, έχει μεταλλάξεις πολυδιακές, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Πάρα πολλοί παράγοντες, εξωγενείς, περιβαλλοντολογικοί λειτουργούν και ενδογενείς βεβαίως. Οπότε ευτυχώς οι μεγάλοι φροντιστήρες έχουν ανακαλύψει φάρμακα τα οποία αφορούν σε εξατομικευμένες θεραπείες, απευθύνονται σε γυναίκες οι οποίες φέρουν τη μετάλλαξη και έτσι μπορούν να απαντήσουν στη θεραπεία με μεγάλη αισιοδοξία και επιτυχία. Και εμείς ανοιχνεύουμε ακριβώς αυτές τις μεταλλάξεις, άρα λοιπόν μέσα σε μια ιστορική έκθεση, εκτός από τον τύπο του αναπλάσματος, τη σταδιοποίηση, αναφέρουμε και τι θεραπεία μπορεί να πάρει η ασθενής. Αυτά. Να πω και εκεί πέρα το χειρουργό που προφανώς έχει σημασία, αλλά δεν μπορώ να πω σε ξένα χωράφια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα να πω και την συγχαρητήρια την κυρία Κορίνα, που μετέφερε τη θυσία, δίνει από τη ζωή της στην ζωή των γυναικών των Τρικάδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κορίνα. Ξέρουμε τις σπουδές σου, την ευαισθησία σου, συγχαρητήρια. Αυτά πρέπει να τα μεταδεύσουμε και στους άλλους, στους συλλόγους μας. Εγώ είμαι μέλος γραμματέας της Ελληνικής Διευθυντικής Παρατήματος Τρικάλων, των Τρικάλων της Ελληνικής Διευθυντικής Εταιρείας. Συγγνώμη, έχουμε το λαιμό μου. Είναι και η κυρία, ξέχασα, είναι στο μέλος και η κυρία Βάγκου, σήμερα είχαμε μια συνέλευση. Έχουμε και εμείς μια εκδήλωση της ευκαιρίας το Σάββατο στην Κεντρική Πλατεία με το Γλωσσικό Σχολείο 12 με 1. Θα έχουμε μια συγκέντρωση εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την κυρία Λιούτα και την κυρία Κατράνα για την ενημέρωση που μας έκαναν, εμπεριστατωμένη. Εγώ θα σας πω δύο λόγια, γιατί δεν θέλω να κουραστείτε περισσότερο, από την πλευρά της γυναίκας που έχει νοσήσει και έχει περάσει ένα δρόμο δύσκολο. Είπε η κυρία Κατράνα ότι, αν νομίζω ότι θυμάμαι καλά, ότι όταν γίνει διάγνωση δεν πρέπει να τρομοκρατηθούμε. Κυρία Κατράνα μου, λυπάμαι, θα σας το πω, αλλά τρομοκρατήσε και πανικοβάλλεις. Νιώθεις ότι τέλειωσαν όλα. Νιώθεις ότι έσβησε το σύμπαν, ότι έσβησε ο κόσμος, ότι δεν υπάρχει τίποτα, μόνο σκοτάδι. Νιώθεις ότι είσαι δίπλα στο θάνατο και πουθενά άλλου. Δεν βλέπεις τίποτα, δεν αναπνέεις, δεν υπάρχει φως. Δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου σε αυτό που ζεις. Και εκεί, εγώ τουλάχιστον, η πρώτη σκέψη που έκανα ήταν θέλω να δω τι ψεκονές μου να μεγαλώνω. Πέρασαν 2-3 24 ώρα για να συνειδητοποιήσω τι μου συμβαίνει και τι μου ανακοίνωσαν. Εκεί που ήθελα να κλάψω, γέλαγα, γιατί έβλεπα την στάση της οικογένειας που θέλαν όλοι μαζί, 15 άτομα, να με πάνε στην Αθήνα, σαν γκρου, να πάω να κάνω μια επίσκεψη σε έναν γιατρό. Αργότερα είδα πόσο αυτό με έδειπνε και άλλα πολλά την αγάπη τους και τη συμπεράστασή τους. Ο καρκίνος δεν είναι μια λέξη. Καταρχάς, στην εποχή των γονιών μου και των παππούδων μου δεν υπήρχε. Ήταν η επάρατος, ήταν η κακιά νόσος. Σήμερα έχουμε εξοικειωθεί με την λέξη, αλλά όχι με τον καρκίνο. Με τον καρκίνο δεν μπορείς να εξοικειωθείς. Δεν σου χτυπά την πόρτα και περιμένει να του ανοίξεις. Ο καρκίνος εισβάλλει και θρονιάζεται. Και έχεις δύο επιλογές. Ή να κλαψουρίσεις, να αρχίσεις να μιζεριάζεις, να κλαίγεσαι και να λες «Όχ, τι έπαθα εγώ» και «Όχ, τι βρήκε εμένα» και όχι την άλλη. Και η άλλη επιλογή είναι με όσες δυνάμεις, με ό,τι έχεις και δεν έχεις από θέματα ψυχικά, να προσπαθήσεις να ορθώσεις ανάστημα και να πολεμήσεις. Εγώ προτίμησα τη δεύτερη επιλογή. Αυτό επέλεξα. Τα όπλα
εκείνο δεν είναι απτά, δεν είναι χειροπιαστά, δεν τα βλέπεις, δεν παίρνεις ένα όπλο και το τουφεκάς. Όταν χειρουργήθηκα, μου στείλαν ψυχολόγο για συμπεράσταση, για βοήθεια. Μου λέει, γιατί κύριε Κοντολάκη πιστεύετε ότι το πάθατε? Και περιμένω να ακούσετε, λοιπόν, ότι πέρασα, στενοχωρέθηκα, έκανα, έρανα. Λέω, γιατί πιστεύω ότι ο Θεός με αγαπάει πάρα πολύ και μου έδωσε μια ευκαιρία, αφού με άλλους τρόπους δεν μάθαινα, να πάρω ένα δυνατό μάθημα, ένα γερό μάθημα. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζω τη ζωή μου? Εγώ έχω χωρίσει τη ζωή μου σε δύο περιόδους πλέον. Προ καρκίνου και μετά καρκίνου. Έχω δύο ημερομηνίες γέννησης. Την ημέρα που με γέννησε η μάνα μου και την ημέρα που έγινε η διάγνωση του καρκίνου. 25 Φεβρουαρίου, 5η του 2010. Η περίοδος μετά τον καρκίνο είναι η καλύτερη της ζωής μου. Γιατί με άλλαξε τόσο πολύ, ψάχτηκα, μ' ανάγκασε να ψαχτώ τόσο πολύ μέσα μου, τόσο βαθιά, που είδα ένα άλλο κόσμο, ένα άλλο σύμπαν. Βέβαια, σας είπα ότι ήθελα να πολεμήσω και να ορθώσω ένα άσχημα το 1960 στον καρκίνο. Με τι όπλα, τα όπλα αυτά μου τα έδωσε η οικογένειά μου. Θα ξαναγυρίσω στην οικογένεια, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό και θα τελειώσω σύντομα. Ήμουν ατυχερή με στην ατυχία μου, διότι ήμουν πολύ τυπική στις μαστογραφίες και στο check-up το ετήσιο. Και πρόλαβα τον καρκίνο στο πρώτο του στάδιο και πολύ μικρό χιλιοστό ήταν. Χιλιοστά ήταν ο όμως. Έκανε λοιπόν τη σκέψη ότι ένα καρκινογόνο κύτταρο έχει τέτοια δύναμη που μπορεί να πολλαπλασιαστεί, να δημιουργήσει όγκους και να στείλει τη γυναίκα στον τάφο. Και εκατομμύρια υγιή κύτταρα δεν μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε για να επιτεθούν στα καρκινογόνα. Εγώ με το όσο μυαλό και νοημοσύνη διέθετα, προσπάθησα να ενεργοποιήσω το νου μου και το νιώθω μου. Ξεκαθάρισα τα θέλω μου, έγινα επιλεκτική, χωρίς εκπτώσεις. Ξεχώρισα τι θέλω και τι δεν θέλω στη ζωή μου. Ήθελα να μην βλέπω την αγωνία στο πρόσωπο των παιδιών μου, των αδελφών μου, στην ευρύτερη οικογένεια, στα νύψια μου. Γιατί κάποιες φορές τότε έλεγα, μα είναι δυνατόν όλοι να μην με αφήνουν ένα λεπτό να ξεσπάσω? Οι γαμπροί μου, δεν μιλάω μόνο για τις κόρες μου και για τον άντρα μου, οι νύφοι μου, οι αδερφοί μου, ο αδερφός μου, τα νύψια μου και δύο-τρεις φίλες, γιατί παραπάνω δεν ήταν οι πραγματικές φίλες που πονούσαν μαζί μου. Την αγωνία στο πρόσωπο της οικογένειας δεν μπορούσα άλλο να τη βλέπω, δεν την άντεχα. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι η αγάπη, το νιάξιμο και αυτό που μου δώσανε με τον όποιο τρόπο μπορούσαν, αυτό ήταν το όπλο που εγώ πήρα. Αυτοί όπλησαν το χέρι μου και εγώ απλά θεωρώ ότι πάτησα τη σκανδάλη. Και για να ζω 8,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι κάτι κατάφερα. Τουλάχιστον εκείνο το συγκεκριμένο καρκινάκι μου το έδιωξα. Μπράβο. Θεωρώ ότι η συμπαράσταση της οικογένειας παίζει καθοριστικό ρόλο. Αυτό. Τώρα πώς θα ζήσω, δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Όταν πραγματικά αποδεχτούμε αυτό που έχουμε, τότε έχουμε προβεί στη μισή του λύση. Συγχαρητήρια στην κυρία Βάσο Κοντολάτη. Αν κανείς άλλος θέλει κάτι να πει, θα ήθελα πραγματικά να πάρει το λόγο. Και θα τονίσω κάτι που θέλω όλοι να το ξέρετε, το συναντώ συνεχώς στη συμβουλευτική που κάνω στο θέλω και οι επιστήμονες θα το καταλαβαίνουν. Θα προσέχετε πάρα πολύ το είδος της μαστογραφίας, έτσι. Θα προσέχετε το ψηφιοποιημένη από το ψηφιακή.
Θα είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ειδικά οι κυρίες οι οποίες έχουν πολύ πυκνό μαστό. Έξω στην αγορά δεν μιλάω των δικάλων, μιλάω γενικώς. Παρουσιάζονται μαστογράφοι ψηφιακοί, ενώ είναι ψηφιοποιημένοι. Δεν έχουν την ίδια απεικόνηση, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Όπως δεν απευθυνόμαστε ποτέ στην υγεία να κάνουμε κάποια εξέταση λέγοντας «Α, δίνω αυτό το πακέτο δωρεάν και μόνο έτσι σε τιμή ευκαιρίας». Θα είστε πάρα πολύ προσεκτικοί για την αποφυγή λάθους. Θέλω να μου πείτε αν κανείς άλλος πριν κλείσω θέλει να πει κάτι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να δώσω το λόγο και σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά και δίνουν από την ψυχή τους και είναι εδώ μαζί μας απόψε, να κάνω μια τοποθέτηση για τη γυναίκα. Πρώτον θέλω την κυρία Βουντούρη να μιλήσει λίγο. Για έλατε εδώ κυρία Βαγγελιά μας. Την ψυχή των δημοσίων σχέσεων στην περιφέρεια είναι... έχει τις δημόσιες σχέσεις που θέλω. Γιατί είναι άνθρωπος της προσφοράς. Κυρία Βουντούρη. Ευχαριστώ, Κορίνα, ευχαριστώ όλοι σας. Δεν ξέρω τι μπορώ να πω. Εγώ, δόξα τω Θεώ, δεν έχω πρόβλημα, ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου. Όμως, συμπαραστέκομαι, συμπονώ όλους τους ανθρώπους, έχω ζήσει, φίλους μου, συγγενείς. Εντάξει, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Καταλαβαίνω την κυρία πόσο δύσκολα πέρασε, όσο και να δυνατή και να είναι, γιατί και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πολύ δυνατό, αλλά σε κάτι τέτοιο νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να το παλέψω. Δεν θα μπορούσα. Δεν έχεις, είναι μονόδρομο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το παλέψω, όπου θεωρώ τον εαυτό μου πολύ δυνατή. Τώρα, όσο για το αν προσφέρω ή όχι στα κοινά, εντάξει, έτυχε να βρεθώ σε κάποια θέση της πρώην νομαρχίας, της νυν Περιφερειακής Ενότητας, δίπλα στον πρώην νομάρχη τον κύριο Βλαχογιάννη, στον νυν αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Μιχαλάκη. Τους ευχαριστώ που μου δώσανε αυτή την ευκαιρία να είμαι κοντά τους, γιατί έβγαλα όλο αυτό το αποθυμένο το που είχα μέσα μου. Ασχολούμαι με πολλά, με τον πολιτισμό, στον νομό Τρικάλων. Κάνω ό,τι μπορώ, συνταξιούχα 4 χρόνια. Δεν το βάζω κάτω, γιατί σκέφτηκα ότι αν πάω σπίτι μου θα έχω ξοφλήσει και συνεχίζω. Ναι, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να σας πω ότι η Περιφερειακή Ενότητα ανεβαίνουμε στην Αλβανία την άλλη εβδομάδα. Χαρούμε λίγο να αλλάξουμε το θέμα, το φόβο του καρκίνου, για να πάμε να προσκυνήσουμε τα ηρωικά χώματα όπου οι προγονεί μας έδωσαν την ψυχή τους, μέρες που έρχονται και αγωνίστηκαν για την ελευθερία τη δική μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Υπεύθυνη του θέλω, κυρία Μπουντούρη, στα δίκαλα. Στο παράρτημά μας, η κυρία Εύη Κοντρώνη είναι θελόντρια, συνεργάτητα του θέλω και πάντα και του δικτύου και έχει τις δημόσιες σχέσεις του θέλω και του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης. Ήθελα από την κυρία Δήμα μία τοποθέτηση για τη μέρα αυτή. Την ευχαριστούμε που είναι εδώ. Κορίνα μου, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν. Γνωριζόμαστε κάποια χρόνια, είμαστε φίλες αρκετά. Και ήταν πολύ σημαντικό για μένα να είμαι εδώ σήμερα μαζί με τόσες άλλες γυναίκες, να ακούσουν τόσο σημαντικά θέματα που όλες μας αφορούν και όπως όλες λέμε είναι πάντα προτιμότερη η ενημέρωση από την πρόληψη και η θεραπεία είναι σημαντικό. Θέλω να σας συγχαρώ για όλη αυτή τη διοργάνωση, για το θέλω, που πάντα πρωτοπορεί και κάνει πολύ σημαντικά ενημερωτικά θέματα. Είναι ωραίο να ακούγονται πράγματα και για όλες τις γυναίκες και ειδικά από Οκτώβριο είναι ο μήνας των γυναικών. Εμένα αυτό που με συγκλώνησε περισσότερο ήταν όλη αυτή η αλήθεια, η κατάσταση ψυχής της κυρίας Κοντολάκη που ήταν πάρα πολύ σημαντική και μέσα από εκεί περιμένουν τέτοια μηνύματα και σας συγχαίρω για όλη αυτή τη δύναμη ψυχής, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά δείχνουν με τη δύναμη μέσα από τα δύσκολα και όχι από τα εύκολα. Και για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά, όπως είπες Κορίνα μου, δεν είναι κάτι τόσο το ιδιαίτερο και το σημαντικό, είναι αν κάποιος πραγματικά το αγαπάει και θέλει να προσφέρει, αλλά νομίζω ότι όλες οι γυναίκες εδώ και όλες γενικά οι γυναίκες δίνουν τον καθημερινό τους αγώνα, η κάθε μια
από τη δική της πλευρά, από τη δουλειά της, από την οικογένεια, από την καθημερινότητα. Τίποτα δεν είναι εύκολα, όλα κερδίζονται με τον αγώνα και με την προσπάθεια. Σας συγχαίρω για άλλη μια φορά και σου εύχομαι τα καλύτερα, αγαπητοί μου φίλοι. Σώμα, δεν θυμάμαι την πρόεδρο θέλω του οδηγισμού. Σκηνά. Τρικά. Να γνωριζόμαστε λίγο. Αυτό τον τρόπο με τον οποίο μιλώ, θέλω να ξέρετε ότι έχει σχέση με την ενδυνάμωση και όχι με την προβολή. Το εννοώ αυτό που λέω. Είναι ενδυνάμωση να γνωριζόμαστε μεταξύ μας γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε τόσο νευραλγικές θέσεις. Θέλω να γνωριζόμαστε, είναι ενδυναμώνουμε ένας τον άλλον. Και όποιος θέλει να πάρει αυτό το μικρόφωνο να μιλήσει, θέλω να μιλήσω. Να σας καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου. Να συγχαρώ την κυρία Λιούτα για την προσπάθειά της στο θέλω. Το Σώμα Ιδρυκού Οδηγισμού είναι ένα σωματείο εθελοντικό που προσφέρει στους νέους όλης της χώρας και όλου του κόσμου και προσπαθεί να αναπτύξει την προσωπικότητά τους σε όλους τους τομείς. Ο χαρακτήρας εθελοντικός του σωματείου μας νομίζω ότι συνάδει απόλυτα με τον εθελοντικό χαρακτήρα του θέλω και είμαστε εδώ πρώτος γυναίκες και έπειτα για να στηρίξουμε και εμείς την προσπάθεια του θέλω με όποιο τρόπο μπορούμε. Ήδη έχουμε μιλήσει και έχουμε συμφωνήσει να έχουμε μια συνεργασία με το θέλω. Με μεγάλη χαρά θα είμαστε παρούσες και παρόντες, γιατί πλέον το σωματείο μας έχει και άντρες μέλη εδώ και κάποια χρόνια. Θα είμαστε λοιπόν παρόντες και παρούσες να βοηθήσουμε την προσπάθεια του θέλω όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λιούτα και την πρόταση που μας κάνετε και με πολύ μεγάλη χαρά θα βοηθήσουμε το έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και οι συγκυρίες το επιτρέψουν να κάνω μια εκδήλωση που αφορά τα παιδιά και όχι τα παιδιά και τα παιδιά αμαία. Θέλω λίγο να τα συνενώσουμε όλα αυτά. Ασχολούμαι πάρα πολύ και με το θέλω και μέσα από το τομέα στη Νέα Δημοκρατία που αφορά τον προσβάσιμο τουρισμό των αμαία. Ασχολούμαι πάρα πολύ εντατικά. Και θέλω να ενώσουμε λίγο αυτά τα παιδιά, γιατί όπως και στο δικό μου γιο, τον φέρνω σε επαφή με παιδιά με αμαία, με άτομα με αναπηρία τα αμαία και όχι με ειδικές ανάγκες. Έτσι θέλω με το Σώμα Οδηγισμού να κάνω μια εκδήλωση, θα το δούμε λίγο πότε, που θα αφορά τα παιδιά όλα, και αμαία και μη. Αυτό ήθελα να αναφέρω όσον αφορά τη συνεργασία μας με το Σώμα Οδηγισμού, γιατί θα υπογράψουμε μνημόνιο συνεργασίας οι δύο φορείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Επαναλαμβάνω, αν θέλει κανείς να μιλήσει, να πει κάτι, να τοποθετηθεί. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Η παρουσία σας με τίμησε. Πιστεύω να αποκομίσατε κάτι μέσα από όλο αυτό. Θα επαναλάβω λίγο την παροχή του θέλω όσον αφορά το τατουάζ τη Λύς και την πλήρη αποκατάσταση 300 γυναίκες το χρόνο, την προσφορά σε γυναίκες που έχουν οικονομικό πρόβλημα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να ευχαριστήσω πάλι την Φανή την Κατράνα, τη γιατρό μας. Ευχαριστώ όλους εσάς, ευχαριστώ την Πέμπτη Κοντολάτη που οργάνωσε όλο αυτό και μας φιλοξενεί στο χώρο της και θέλω να έρθει εδώ. Περίμενα, συγγνώμη τη φίλη μου, θα με ρολιπτήσω τώρα, αλλά την περίμενα να τοποθετηθεί. Κυρία Λιμάνη Γιαννοτάκη. Γεια σας. Ευχαριστώ από συγχαρητήρια στην Κορίνα, συγχαρητήρια στο θέλω. Έχω περάσει δύο καταστάσεις μέσα στο σπίτι μου και η μαμά και ο μπαμπάς φύγαν σε νεαρή ηλικία από τον καρκίνο, οπότε ξέρω, καταλαβαίνω το πρόβλημα που υπάρχει. Θέλει υπομονή, θέλει, όπως είπε και η κυρία εδώ, η κυρία Κοντολάτη, στήριξη από την οικογένεια, από τους φίλους και θεωρώ ότι και η,
Η δουλειά μας είναι ένα όπλο. Ξεφεύγουμε. Δεν πρέπει να το παρατάμε, πρέπει να παλεύουμε, πρέπει να... να βοηθάμε οι ίδιοι τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα όταν υπάρχει μέσα στο σπίτι μια τέτοια κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο. Ευχαριστούμε, Μάρια. Δεν μπορώ να δικήσω και όλο λέω θα κλείσω και όλο κάτι προκύπτει. Εκτός από την κυρία Κοντολάτη που θα κλείσει η κυρία Πέντη μας τη βραδιά. Ναι, βεβαίως, ελάτε, συγγνώμη. Θέλω να συστηθείτε κιόλας. Λέγομαι Αποστολίδου Αναστασία, Τέση Αποστολίδου. Είμαι αρχιτέκτονα Παπα-Νικολάου, είμαι αρχιτέκτονας μηχανικός. Έτυχε στην οικογένειά μας, σε μένα προσωπικά, το θέμα του καρκίνου, εδώ και πολλά χρόνια. Το αντιμετώπισα. Φυσικά η οικογένεια δεν το συζητάμε, είναι το πρώτο. Αλλά εκείνο που έχω να πω είναι ότι όταν φεύγει η γη κάτω από τα πόδια σου, τη δύναμη πρέπει να τη βρεις μόνη σου. Και εμένα προσωπικά δεν κάνω ούτε διαφήμιση οτιδήποτε. Με βοήθησαν πάρα πολύ τα βιβλία του Wayne Dyer, το οποίο ιδίως αυτό η πραγματική μαγεία. Είναι οι ψυχολόγοι, είναι το α και το ω που χρειάζονται. Γιατί και η οικογένεια, όσο και να θέλει, είναι τόσο φορτισμένη συναισθηματικά, που μπορεί να έχει και άσχημα αποτέλεσμα για τους ίδιους τους. Αν δεν πιστεύσουν τον εαυτό μας, και όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Να μας δείξουν ένα μάθημα. Ευχαριστώ πολύ και εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να εξαιρέσω τη βραδιά, έτσι, μιας και μας θυμούνται, πολύ μετρημένοι είναι οι άντρες της βραδιάς. Θα ήθελα λίγο, εκτός από πρόεδρο σου, κύριε Τσιμπίδας της ΔΑΚΗ, είναι δουλεύει σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και πολύ δύσκολο στο νοσοκομείο, στη μονάδα εντατικής. Καλά, δεν το θυμάμαι, κύριε Τσιμπίδα. Για περάστε από εδώ να μας πείτε κι εσείς τώρα. Να σας εξαιρέσουμε μέσα στη βραδιά. Το τσιμπήσαμε. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι η μονάδα εντατικής θεραπείας και ο πρώτος ρόλος του, εκτός από συνάδελφος νοσηλευτής, είναι αυτό. Κύριε Τσιμπίδα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την βραδιά. Φεύγοντας από εδώ, θέλω να πούμε πως αποκομίσαμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, η ΜΕΘ, ναι, μην τα βλέπουμε, αλλά ακούσαμε και πάρα πολλά πράγματα, τα οποία μας βοηθάνε και εμάς στο έργο μας. Έτσι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά βλέπουμε καθημερινά πάρα πολλά περιστατικά και αυτό που λείπει είναι η ψυχολογική βοήθεια. Δυστυχώς. Δηλαδή βλέπουμε τους συγγενείς σε έξαλλη κατάσταση και αν θα μπορούσατε κι εσείς να βοηθήσετε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι θα ήταν το άλλο και το μένα. Και αν θα μείνει κάτι σε όλους μας από αυτή τη βραδιά θα είναι αυτό. Δηλαδή η ψυχολογική βοήθεια και μια συμβουλή πραγματική. Έτσι, για να βοηθήσει τα άτομα να πιστέψουν στον εαυτό τους και οι συγγενείς και οι ίδιοι. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι οι συγγενείς είναι πιο αδύναμοι από τους ίδιους ασθενείς. Ειδικά στην μονάδα εντατικής θεραπείας, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Και συγχαρητήρια για την βραδιά. Περιττές συστάσεις. Πιστεύω καταλάβετε όλοι για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση σε αυτό το θέμα. Το ζήσαμε μέσα στο σπίτι μας. Γι' αυτό η μαμά μου είναι η ηρωίδα μου. Και ένα παράδειγμα, όχι απλά προς μίμηση, αλλά ένα παράδειγμα ζωής. Φυσικά και δεν είναι εύκολο για την οικογένεια να αντιμετωπίσει μια οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση μέσα στο σπίτι, γιατί καλείται να βοηθήσει, αλλά πρωτίστως πρέπει και ήδη να σταθούμε στα πόδια μας, γιατί και για μας χάνεται η γη. Δεν θα ξεχάσω τη μαμά που έλεγε «Αφήστε με να κλάψω». Δεν την αφήναμε να κλάψει. Να ξεσπάσει, όχι να κλάψει. Δεν έκλαψε ποτέ. Δεν την αφήναμε να ξεσπάσει. Νιώθαμε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε ποτέ τίποτα. Είσαι ένας τρίτος που απλά κοιτάει και δεν ξέρεις να κάνεις τίποτα. Και το μόνο που κάνεις είναι να είσαι εκεί και να προσπαθείς να κάνεις το καραγιόζι. Αυτό το νιάξιμο όμως της πράτης στον αέρα.
Αυτό το νιάξιμο είναι που είναι το φάρμακο κατά του καρκίνου. Μακάρι να είναι αυτό για όλους. Μακάρι να είναι αυτό λειτουργικό για όλους. Είναι μια ασθένεια που έχει καταντήσει να έχει τη μορφή της ίωσης πλέον. Και προσωπικά θα πω ότι όσο και αν το ακούω και λέω «ΟΚ, έχω το παράδειγμα στην οικογένειά μου το πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί», με τον ίδιο τρόπο, ενώ ξέρω ότι τη μητέρα μου την έσωσε η πρόληψη, φοβάμαι να πάω να κάνω μαστομορφή. Φοβάμαι. Πάω, πάντα, κάθε χρόνο, αλλά αφού κάτι θα έρθει από το σύμπαν και θα με σπρώξει να πάω. Πάντα έτσι έχει γίνει μέχρι τώρα. Τα κατάλοιπα που μένουν σε όλους μας πολλά, από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα, εγώ παράδειγμα δεν μπορώ να πάω να κάνω ξανά εμβόλιο στα παιδιά μου. Μετά τις χημειοθεραπείες της μαμάς δεν μπορώ να δω εμβόλιο. Καθόλου. Το πάνω το κάνουν άλλοι το εμβόλιο στα παιδιά. Θέλω να πω με αυτό ότι θέλουμε όλοι να είμαστε ψύχρεμοι, δεν μπορούμε να είμαστε ψύχρεμοι και όταν καλούμαστε να είμαστε ψύχρεμοι, αναγκαστικά, είναι σαν να παρακολουθούμε τη ζωή κάποιου άλλου, σαν να κινεί κάποιος άλλος τα βήματα. Αυτό που μείνει μέσα είναι αναλύωτο. Μακάρι όλες οι γυναίκες να έχουν τη δύναμη και να βρουν τη στήριξη που βρήκαν γυναίκες που το ξεπέρασαν θαραλέα, που είχαν το θάρρος να το κοινωνήσουν αυτό με τον κόσμο και δεν μιλάω μόνο για σήμερα εδώ. Οφείλω επίσης να ομολογήσω ότι δεν περίμενα ότι η μαμά θα καταφέρει να κάνει αυτό που έκανε σήμερα εδώ, γιατί παρότι δεν το έκαψε ποτέ, δεν το θεωρώ εύκολο να μιλήσει για τα συναισθήματά της μέσα σε τόσο κόσμο. Είναι τόσο μα τόσο περήφανη που υπερτελείται αυτό τα πάντα σε όλη την κόσμο. Ήθελα λίγο το τόσο από την πρόεδρος του ΘΕΛΟ, είναι πρόεδρος του συνταγματικού του δικτύου. Θέλω λίγο αυτό το εγχείρημα που υπάρχει, θέλω να, μιας και είμαστε όλοι εδώ απόψε, να αξιοποιήσω και όχι να εκμεταλλευτώ. Στη ζωή μου χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, θέλω να το ξέρετε, αξιοποιώ. Το θέλω έγινε γιατί αξιοποίησα κάτι, ένα δικό μου θέμα. Ένα πρόβλημά μου. Κάθε πρόβλημα που προκύπτει στη ζωή μας, είναι σημαντικό να το αξιοποιούμε. Θέλω, φεύγοντας από εδώ, για όσους με γνώρισαν απόψε, θέλω να έξω εκεί που θα βγείτε, να πείτε ότι αξιοποιώ. Δεν εκμεταλλεύομαι, ούτε καπηλεύομαι κάτι. Θα μου κάνει πολύ καλό αυτό ψυχικά, αν πραγματικά φύγετε και το πιστεύετε πραγματικά. Και όχι να μου κάνετε το χατήρι. Έτσι λοιπόν θέλω λίγο να, με ένα μικρό στίγμα να σας δώσω πρόεδρος του συγκρονιστικού του δικτύου που έχουμε φτιάξει με την τελευταία μας δράση που στείλαμε ήδη στους πυρόπληκτους και πραγματικά περιμέναμε την κυρία Λίτσιο απόψε, ξέχασα να το πω αυτό, συγγνώμη. Έχουμε το δίκτυο, έχει μια συνεργασία και το θέλω, χωριστά έτσι, με τις φυλακές. Και την περιμέναμε απόψε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Έχουν θέματα εκεί, θέλω να το ξέρετε. Θα ενημερωθεί τι θέματα έχουν, αν μπορούμε να βοηθήσουμε, κυρία Δήμα. Αντιμετωπίζονται λίγο ρατσιστικά. Και έχουν πράγματα τα οποία για μας είναι αυτονόητα και αυτοί δεν μπορούν να τα επιλύσουν. Σε έναν άλλο χρόνο και σε μια άλλη συζήτηση, ίσως θα το πούμε. Δεν θέλω να σας κουράσω. 3 λεπτά μόνο να σας εκμεταλλευτώ, επειδή είστε όλες μαζί εδώ. Είμαι κοντά στην Κορίνα τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν έχω σχέση με Τρίκαλα, είμαι Δωδεκανήσιος, είμαι από την Πάτμα. Όμως γνώρισα την Κορίνα και την βρήκα σε χώρους εργασίας, την βρήκα να προσφέρει εθελοντικά χωρίς να ρωτάει ποιος είναι, από πού είναι, τι πιστεύει, τι χρώμα έχει και με συγκίνησε και συμπαρατάχθηκα κοντά του στο θέλω. Τα τελευταία 2 χρόνια έρχομαι πολύ συχνά στα Τρίκαλα και διαπίστωσα σε συνεργασία και με αρκετούς συμπολίτες εδώ τρικαλινούς. Αυτό που επειδή είμαι από την επαρχία, το έχω ζήσει. Όλοι έχουμε συλλόγους, αλλά δεν συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Ξέρετε, είναι ίδιον του Έλληνα, δεν έχει τη συνεργατικότητα. Διαπίστωσα λοιπόν όταν ρώτησα στην περιφέρεια, με το λέω με καλή προαίρεση και στον Δήμο, αν υπάρχει κάποια λίστα με όλους τους συλλόγους του νομού Τρικάλα.
Και στην κυρία Κωστοπούλου, ναι, από εκεί που είναι η κυρία Στεφή, και από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα. Θυμάστε έτσι, δεν είναι. Και είδα ότι πραγματικά δεν υπήρχε μία λίστα, δεν το επαναλαμβάνω, δεν το κάνω από πλευρά κριτική, όλου του νομού. Ο νομός έχει 4 δήμους. Και εκεί μου ήρθε μία ιδέα, επειδή ασχολούμαι χρόνια με τη δικτύωση, είμαι άνθρωπος που ασχολούμαι χρόνια με την επικοινωνία επαγγελματικά με το marketing, και είναι να κάνουμε ένα δίκτυο για τα Τρίκαλα. Είναι πρότυπο κοινωνικό εγχείρημα, σας το λέω, είναι πολύ ενδιαφέρον. Που θα συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι, όλες τις συλλογικότητες, που μαζεύσουμε πώς είναι πολιτιστικοί σύλλογοι, πώς είναι αθλητικοί σύλλογοι, να αποτυπωθεί με λίγα λόγια, το είπα στην κυρία Στέφη, θυμάστε εκείνη την ημέρα, να αποτυπώσουμε το κοινωνικό χάρτη του νομού Τρικάλων. Έτσι κάναμε λοιπόν το δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν 85 σύλλογοι. Έχει συνεργαστεί ένα σύστημα μαζί μας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η νοσηλευτική, η έδρα νοσηλευτικής. Φοιτητές και επιστήμονες μας βοήθησαν να κάνουμε την αποτύπωση, η οποία θα γίνει σε λίγο καιρό. Και πρέπει να σας πω, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα που βγάλαμε. Το δίκτυο λοιπόν κοινωνικής υποστήριξης, ουσιαστικά σε μικρογραφία, θα κάνει αυτό που γίνεται απόψε εδώ. Η έννοια της δικτύωσης. Λείπει αυτό από τους Έλληνες. Φανταστείτε, ας πούμε, μια κυρία που ασθενεί, ότι δεν γνωρίζει, ας πούμε, στο νομό της ή στο Δήμο της, ποιες άλλες κυρίες ασθενούν, γιατί το θέμα της ενδυνάμωσης δεν γίνεται μόνο μέσα από την οικογένεια, τους ψυχολόγους, γίνεται πολλές φορές και μέσα από τους ανθρώπους που έχουν κοινά προβλήματα. Έτσι λοιπόν το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης έγινε με στόχο να ενώσει την περιφέρεια, τους 4 Δήμους, την Εκκλησία, τις συλλογικότητες, τις επιχείρησεις και τους ενεργούς πολίτες. Είναι ένα πρότυπο κοινωνικό εγχείρημα, πρέπει να σας πω, το Πανεπιστήμιο Αθηνών το είδε με ενδιαφέρον. Και μία ενημέρωση που κάναμε στις Βρυξέλλες μας είπαν θέλουν να ενημερωθούν για αυτό το εγχείρημα. Είναι στα σπάργανα τώρα ξεκινήσει. Η περιφέρεια μας παρεχώρησε έναν χώρο και έχουμε έδρα. Έχουμε εθελοντές που μας βοηθούν. Το καλοκαίρι μέσα από το Facebook ουσιαστικά κάναμε μία πρόσκληση και ανταποκριθήκατε και στείλαμε αρκετά πράγματα στους πυρόπληκτους. Μέσα από αυτή τη δράση λοιπόν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αυτό λοιπόν ήταν μία δημιουργία του Θέλω και του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας, το κ. Μαγειρίας. Συνεργάζεται μαζί μας η κυρία Καϊμά, η Αρρωγή, ο Σύλλογος Πολυτέκνων και η Αργιθέατων. Οι Αργιθέατες, που είναι η κυρία εδώ, οι Αργιθέατες. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η δικτύωση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που απόψε κάνατε σε μικρογραφία είναι μια δικτύωση. Αν το αξιοποιήσουμε στις μικρές κοινωνίες που καμιά φορά γνωριζόμαστε μεταξύ μας, αλλά δεν ενώνουμε δυνάμεις, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Μπορούμε να πείσουμε τους πολιτικούς, τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, να πείσουμε καλοπροαίρετα, να διεκδικήσουμε πράγματα, να ενώσουμε δυνάμεις. Και θέλω να σας πω το δίκτυο, επειδή θα κάνει κάποιες δράσεις, στηρίξτε το. Είναι μια ωραία ιδέα. Οι σύλλογοι μπορούν δηλαδή να συνεργαστούν μεταξύ τους, μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Θα το ακούσετε αυτό. Να ξέρετε ότι ο δημιουργός λοιπόν είναι το Θέλω και το ΑΚΕΘ. Είναι 5 σύλλογοι, δεν εκπροσωπεί πρόσωπα, δεν εκπροσωπεί την κυρία Κόρινα Λιούτα, είναι οι σύλλογοι 5 που έχουν συντονιστική επιτροπή. Εγώ ως Δημήτρη Καλλινός βήκα συντονιστής για να είμαι αντικειμενικός και να μην, αν θέλετε, ασχολούμαι με προσωπικά προσφέρει και μια πολύ σημαντική επισήμανση. Το δίκτυο δεν εξυπηρετεί με μονομένα πρόσωπα, εξυπηρετεί μόνο συλλόγους. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, ο Σύλλογος Πολυτέκνων έχει κάποια αιτήματα. Έρχεται λοιπόν στο δίκτυο και λέει: ξέρετε, έχω αυτές τις ανάγκες. Τις μεταφέρει στο δίκτυο, το δίκτυο τις διαχέει στους υπόλοιπους συλλόγους και όποια βοήθεια παρασχεθεί δεν πηγαίνει στα φυσικά πρόσωπα. Πηγαίνει στο σύλλογο και το ΔΣ παραχωρεί τη βοήθεια αυτή. Το λέω αυτό γιατί το είχα επισημάνει. Είναι πολύ αντικειμενική η διαχείρισή του και δεν έχει σαν στόχο να κάνει τον άνθρωπο μεμονωμένο να νιώσει κατά κάποιο τρόπο αναξιοπρεπής ζητώντας κάτι. Ο σύλλογος ζητείται τη βοήθεια, ο σύλλογος το μεταφέρει στο δίκτυο και το δίκτυο μπορεί να προσφέρει στα 85 συλλόγους, είναι περίπου 40 σύλλογοι πολιτιστικοί. Όλοι αυτοί μπορούν να μαζέψουν τις ανάγκες του, πάνε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έχουν, ξέρετε, οι σύλλογοι 40 αυτοί των 4 Δήμων του νομού Τρικάλων. Προσέξτε, είναι σημαντικό. Ο νομός όλους μαζί μπορούν να κάνουν θαύματα. Άρα η δύναμη είναι η ένωση και αυτό που κάνετε απόψε και συγχαρητήρια για την παρουσία σας είναι πολύ σημαντικό. Ότι μέσα από τη συλλογικότητα και τη συνέργεια και τη δικτύωση μπορούμε να επιτύχουμε τα πάντα. Μπράβο σας που είστε εδώ, μπράβο σας πολύ, μπράβο σας που είστε. Ευχαριστούμε που σας ευχαριστούμε. Καλή ευχαριστή κάτι να πεις πριν κλείσω. Ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση της κυρίας Λιούτα, την ευκαιρία να σας γνωρίσω, να με γνωρίσετε, γιατί νομίζω ότι η ενημέρωση είναι το πρώτο γράφμα. Από εκεί πέρα
όταν γνωρίζουμε πού πρέπει να απευθυνθούμε, είτε ιατρικά είτε συμβουλευτικά, τα προβλήματα ίσως να φαίνονται λιγότερο βουνό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα κλείσω με ευχαριστίες, θα κλείσω δίνοντας ένα στίγμα για μένα και θέλω να τονίσω κάτι. Έχω μάθει να μιλώ πάρα πολύ ευθέως. Έχω μάθει να λειτουργώ με διάκριση και όσα χρόνια εργάζομαι και προσφέρω, μόνο προσφέρω, δεν κάνω κάτι άλλο. Έτσι θέλω, με γεμίζει αυτό. Δεν κοιτάω τους ανθρώπους, ούτε στο χρώμα, ούτε στην τσέπη, ούτε πουθενά. Η κρίση που περνάμε είναι αξιακή, δεν είναι οικονομική. Στην Ελλάδα λείπουν κάποιες βασικές έννοιες, λυπάμαι που το λέω, που αν τις είχαμε, μπορεί να μην φτάναμε εδώ που φτάσαμε. Οι έννοιες αυτές λοιπόν είναι της συνέργειας και της συμπόρευσης. Σημαντικές έννοιες για μένα και το έχω κάνει πράξη ζωής. Έχω αποφασίσει λοιπόν να κάνω στη ζωή μου, από ποιο ρόλο και να βρίσκομαι, σύνθεση αξιών πρώτα και σύνθεση άξιων, χωρίς ταξικές διαφορές. Το αν αυτή τη στιγμή, απόψε, έδωσα το λόγο σε κάποια άτομα, έτσι, θέλησα πρώτα να μιλήσετε και σε κάποια συγκεκριμένα άτομα, είναι γιατί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, σε όλες τις κοινωνίες, ξέρετε, υπάρχουν κάποια άτομα που τα έχουμε επιλέξει, τα έχουμε ψηφίσει, βγήκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να σας καταθέσω κάτι απόψε, επειδή είμαι στην πατρίδα μου και την αγαπώ και θέλω να δουλέψω για αυτή, θα σας εκφράσω ένα παράπονο. Θα ένιωθα πολύ καλύτερα απόψε, με τιμήσατε όλοι σας, ότι ο νομός θα πάει καλύτερα, αν οι τέσσερις κυρίες που κάλεσα, έστω μία από αυτές ήταν εδώ απόψε. Οι θεσμικές κυρίες, τις έχω καλέσει προσωπικά, πήρα τέσσερα τηλεφωνήματα μόνο. Δεν τις ξέρω, δεν με έμφωμαι κανέναν, θα σας πω όμως να ακουστεί. Πήρα τηλέφωνο στις τέσσερις κυρίες των Δημάρχων. Όχι μόνο δεν ήρθανε, δεν μου είπαν θα έρθουν κιόλας. Να μην αδικήσω την Ειρήνη του Μεριβάκη, η οποία είναι Αθήνα. Συγγνώμη. Είναι Αθήνα, η Ειρήνη μένει Αθήνα. Πήρα τηλέφωνο να είναι εδώ και δεν το πήρα το τηλέφωνο, ούτε για κανέναν άλλο δεν τηλεφώνησα. Ούτε για προσωπική προβολή, ούτε για να δείξω κάτι, γιατί θεωρώ εφόσον είναι, έχουν θεσμικό ρόλο και είναι η γιορτή της γυναίκας, έπρεπε να είναι εδώ. Για να πάει ο τόπος λίγο παραπέρα. Εδώ θέλω να σας τονίσω για την συνεργατικότητα και τη συμπόρευση. Εγώ έτσι λειτουργώ. Καλή μου κυρία Βάσο, αξιοποιώ. Και αυτό το δείχνω πανελλαδικά. Θα φύγω από εδώ, το παιδί μου το έχω αφήσει στην Αθήνα, σε μία πολύ καλή μου φίλη, λείπω για 24 ώρες και θα ξαναφύγω να πάω στο Καρπενήσι σε ένα συνέδριο του κ. Μπακογιάννη για να μιλήσω για τις κοινωνικές δομές όπως είναι το δίκτυο. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μου δώσατε πάρα πολύ θάρρος να συνεχίσω. Ευχαριστώ σε όλους σας.